Η κυβέρνηση μετά τους καταστροφικούς σεισμούς στις 3 του Μάρτη του τρέχοντος έτους 2021 υποσχέθηκε με τις παρεμβάσεις και ο ίδιος ο Υπουργός γνωρίζουμε ότι επισκέφθηκε τις περιοχές αυτές. Γρήγορες, υποσχέθηκε λοιπόν η κυβέρνηση, γρήγορες και δίκαιες αποζημιώσεις. Τελικά έδωσε σε ένα μικρό περιορισμένο αριθμό σε σχέση με τους ετούντες, το έκτακτο βοήθημα δηλαδή των 600 ευρώ, ενώ μόλις τώρα ξεκίνησε με πολύ αργούς ρυθμούς η καταβολή κουτσουρεμένων αποζημιώσεων σε πολύ μικρό αριθμό σεισμόπληκτων για τη ζημιά στα σπίτια. Συγχρόνως, ένας σημαντικός αριθμός ιδιοκτητών κατοικιών στο Δαμάση, αλλά και στα άλλα χωριά του νομού Λάρισας και του νομού Τρικάλων που υπέστησαν ζημιές από το σεισμό, αποκλείστηκαν από την καταβολή τόσο του έκτακτου βοηθήματος των 600 ευρώ, όσο και από τις αποζημιώσεις για ζημιές στα σπίτια τους και στην οικοσυσκευή τους, με την απαράδεκτη δικαιολογία ότι το σπίτι στο χωριό δεν αποτελεί την πρώτη κατοικία ή και άλλες δικαιολογίες. Κύριος όμως ήταν το ζήτημα της πρώτης κατοικίας. Πρόκειται για σπίτια στην ουσία ανθρώπων που αναγκάστηκαν να πάνε, για παράδειγμα, στη Λάρισα ή και σε άλλες πόλεις για να εργαστούν. Δηλαδή τα πατρικά τους σπίτια, στα οποία σε κάποια από αυτά, σε ένα μέρος αυτών, κατοικούνταν από τους ηλικιωμένους γονείς, και σε άλλα σπίτια οι ίδιοι που αναγκάστηκαν για λόγους επαγγελματικούς να φύγουν από το Δαμάση, από το χωριό, παρέμειναν, κατοικούσαν το σπίτι αυτό στο χωριό αρκετούς μήνες το χρόνο. Εδώ να θυμίσουμε ότι πρόκειται για σπίτια τα οποία πληρώνουν και φόρους στο κράτος, έμφυα, άλλους φόρους, δημοτικά τέλη στους δήμους, λογαριασμούς ρεύματος, νερού και πάει λέγοντας. Επομένως, είναι κατά τη γνώμη μας απαράδεκτο και εντελώς άδικο αυτοί οι άνθρωποι να μην αποζημιώνονται από την κυβέρνηση για τις ζημίες που προκάλεσε στα σπίτια τους ο σεισμός. Το Κομμουνιστικό Κόμμα επιμένει ότι όλοι οι ιδιοκτήτες και πρώτης αλλά και δεύτερης κατοικίας, καταστημάτων, αποθηκών, κτηνοτροφικών μονάδων που έπαθαν ζημιές από το σεισμό, πρέπει να αποζημιωθούν στο 100% από την κυβέρνηση. Συνεπώς, τα ερωτήματα, κύριε Πρόεδρε, είναι προς το Υπουργό Εσωτερικών, είναι αν προτίθεται λοιπόν να προχωρήσει στην κοινοποίηση, στην ικανοποίηση αυτού του δίκαιου αιτήματος για την αποζημίωση όλων των πληγέντων από το σεισμό του Μάρτη και μάλιστα για το 100% της ζημιάς και σε ποιο και σε τι χρονικό διάστημα. Και δεύτερον, αν προτίθεται η κυβέρνηση να προχωρήσει στην άμεση κατεδάφιση όσων κτισμάτων έχουν κριθεί κατά δεφεστία και στη μεταφορά των μπαζών με έξοδα του κράτους και χωρίς καμία επιβάρυνση των σεισμόπληκτων. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λαμπρούλη. Θα απαντήσει ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, κύριος Στυλιανός Πέτσας. Κύριε Πέτσα, καλησπέρα σας. Καλή εβδομάδα. 3 λεπτά για την πρωτολογία σας. Κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ. Σήμερα πράγματι χαίρομαι που έχω αυτή την ευκαιρία να τοποθετηθώ απαντώντας την ερώτηση του κυρίου Λαμπρούλη. Επισκεφθήκαμε με τον Πρωθυπουργό το πρωί το Δαμάση, όπου πράγματι είχαμε την ευκαιρία να δούμε μια δέσμευση του Πρωθυπουργού να γίνεται πράξη. Το σχολείο, το οποίο υπέστη πολύ μεγάλες ζημιές με το σεισμό, από το σεισμό της 3ης και 4ης Μαρτίου, κατεδαφίστηκε και μέσα σε χρόνο ρεκόρ, μέσα σε 6 μήνες από την ημέρα του σεισμού και μέσα σε 4 μήνες από την ολοκλήρωση των μελετών, κατασκευάστηκε ένα νέο σχολείο και σήμερα το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς χτύπησε με τα παιδιά μέσα σε ένα νέο και, ασφαλές σχολείο και μάλιστα ένα βιοκλιματικό σχολείο ενεργειακής κλάσης Α, που όλοι καταλαβαίνουν πόση σημασία έχει μέσα στην περίοδο της κλιματικής κρίσης που ζούμε. Και είδαμε σήμερα χαμόγελα εκεί που υπήρχε ένας φόβος και ανασφάλεια από τον σεισμό στα πρόσωπα των παιδιών μας και πράγματι είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Και δείχνει αυτή η ενέργεια ότι ναι, στην Ελλάδα μπορούν να γίνουν πράξη με γρήγορες διαδικασίες τέτοιου είδους αποκαταστάσεις όταν υπάρχει σχέδιο και φυσικά ενότητα από όλους, αυτοδιοίκηση, κράτους και ιδιωτικό τομέα. Πάνω σε αυτό το πλαίσιο θα ήθελα να πω ότι έχουμε δώσει συνολικά 15 περίπου εκατομμύρια ευρώ στην περιφέρεια Θεσσαλίας και στους δήμους που επλήγησαν από τους σεισμούς για αποκατάσταση ζημιών μέσω του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, αλλά και για τις δαπάνες κοινωνικής προστασίας στους πληγέντες.
Ειδικά για το Δαμασί που ρωτάει ο κύριος Λαμπρούλης, σήμερα ο Δήμαρχος είπε συγκεκριμένα στην τοποθέτησή του ότι μας ζήτησε 1,2 εκατομμύρια ευρώ, πράγμα που και το χορηγήσαμε στο Δήμο για την καταβολή των δαπανών κοινωνικής προστασίας και έχει δαπανηθεί ήδη 1 εκατομμύριο 150.000 ευρώ. Δηλαδή, ό,τι μας ζήτησε το δώσαμε και έχει πάει σε αυτούς που το δικαιούνται. Αυτό που ρωτάει ο κύριος Λαμπρούλης είναι αν υπάρχουν άλλοι οι οποίοι δεν ήταν μέσα στο πλαίσιο το οποίο δικαιούνταν με βάση τον Δήμο, με βάση την φτάμενη νομοθεσία, που θα μπορούσαν να καλυφθούν. Και εδώ είναι ξεκάθαρη η απάντηση για αυτούς οι οποίοι είναι δικαιούχοι. Δεν είναι όλοι, είναι αυτοί που επλήττονται από τις καταστροφές και σε αυτούς πήγαν τα χρήματα όπως ακριβώς τα κατέγραψε ο Δήμος, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι αυτή είναι η διαδικασία των τριμελών επιτροπών, η οποία ακολουθείται με βάση και την σύνδρομη του Υπουργείου Υποδομών. Το δεύτερο σκέλος έχει να κάνει με την κατεδάφιση. Για πρώτη φορά το Δημόσιο ανέλαβε την κατεδάφιση. Έχουμε δαπανήσει 408.800 ευρώ στον Δήμο Τυρνάβου και με βάση τα αιτήματα των Δήμων πραγματικά θα προχωρούμε με χρήμα το οποίο θα δίνεται από το Υπουργείο Εσωτερικών προς τους Δήμους στην κατεδάφιση και την απομάκρυνση των μπαζών χωρίς να αναλαμβάνουν αυτό το κόστος οι ιδιώτες που επλήγησαν από τη ζημιά. Και θα είμαστε πάντα δίπλα στην αυτοδιοίκηση και στους πολίτες για να κάνουμε ό,τι πλέον χρειαστεί προκειμένου να ανακουφίσουμε τον πόνο τους. Και αυτό που απομένει να γίνει και είναι μια δέσμευση και του Πρωθυπουργού σήμερα, ότι θα επιταχυνθούν οι διαδικασίες ώστε αυτοί οι οποίοι ζουν ακόμη σήμερα στα κοντέινερς, έναν οικισμό ο οποίος έγινε σε χρόνο ρεκόρ, και μιλάω για οικισμό με κοντέινερς με όλα τα στοιχεία ηλεκτροδότησης, αποχέτευσης, ίδρυψης, ώστε να είναι συνθήκες όσο δυνατόν πιο ανθρώπινες. Έγινε μέσα σε 17 μέρες, κανένας δεν έμεινε σε σκηνή πάνω από 17 μέρες, αλλά αυτές οι οικογένειες που είναι εκεί θα προχωρήσουμε στην αποκατάσταση των οικειών τους προκειμένου να μπουν μέσα στα καινούργια τους σπίτια. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πέτσα. Κύριε Λαμπρούλη, 3 λεπτάκια για εσάς. Ευχαριστώ. Εντάξει, ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Άκουσα με προσοχή και τον Υπουργό. Ναι, όντως είναι πραγματικότητα αυτό. Δεν το αναιρεί κανένας ότι έγινε σε γρήγορο χρόνο το σχολείο στο Δαμάσι. Λοιπόν, αυτό όμως τι δείχνει? Τις δυνατότητες της χώρας μας με βάση την τεχνολογία που υπάρχει, με βάση το επιστημονικό δυναμικό, με βάση το εργατοτεχνικό προσωπικό που έχουμε. Λοιπόν, και τον πλούτο που έχει η χώρα μας, τέτοιου τύπου καταστάσεις που δημιουργούνται, καταστροφές, είτε από σεισμούς, είτε από πλημμύρες και πάει λέγοντας, από πυρκαγιές. Λοιπόν, έγκαιρα και γρήγορα να γίνονται αποκαταστάσεις και πάει λέγοντας. Το σχολείο μπορεί να έγινε, αλλά την ίδια ώρα δίπλα από το σχολείο, αν είδατε, δεν ξέρω αν τα μάζεψαν, τουλάχιστον μέχρι πριν 8 μέρες που έκανα περιοδεία και στο Δαμάσι αλλά και στο Μεσοχώρι και στα υπόλοιπα χωριά του Δήμου Ελασσόνος πλέον. Λοιπόν, η κατάσταση είναι απογοητευτική. Και βέβαια, οι ίδιοι οι κάτοικοι βιώνουν μια πραγματικά τραγική κατάσταση. Ειδικά όσοι εξ αυτών διαμένουν στους οικίσκους εδώ και πλέον 6 μήνες και οι οποίοι στην ουσία μας είπανε ότι απελπισμένοι, πραγματικά απελπισμένοι, ότι δεν βλέπουν, να το πω έτσι απλά, ότι σε γρήγορο χρόνο θα αποκατασταθούν τα σπίτια τους ούτως ώστε να μπουν, να στεγαστούν κτλ. Και σε αυτό τώρα έρχεται να προσθέσει όλη αυτή η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί από το σεισμό, έρχονται, προσθέθηκαν μάλλον και οι καταστροφές από το χαλάζι, ενώ στην παραγωγή, την αγροτική παραγωγή της περιοχής και της ευρύτερης περιοχής, που από το χαλάζι, από την ξηρασία, από τις πλημμύρες, με αποτέλεσμα να έχουν και επιπτώσεις και στο όποιο εισόδημα θα μπορούσαν να έχουν οι κάτοικοι όλες τις περιοχές, αλλά πολύ δε περισσότερο αυτοί που έχουν πληγεί. Το ερώτημα, ο πυρήνας, αν θέλετε, πέρα από τα ζητήματα βεβαίως των 600 ευρώ που δεν τα έχουν πάρει όλοι. Δεν τα έχουν πάρει, κύριε Υπουργέ, όλοι. Εσείς μπορεί να λέτε ότι εκταμιεύσαμε, δώσαμε τόσα κτλ. Χρήματα. Αλλά κάπου σκαλώνει. Κάπου υπάρχει ένα πρόβλημα. Γιατί έχουμε κανένα λόγο να σας πούμε ψέματα? Ορίστε. Ενδεικτικά, Δαμάσι. 40 καταδιαφυστέα είναι τα σπίτια. Πριν από το προηγούμενο Σάββατο, αν δεν κάνω λάθος, ξεκίνησε από ό,τι μου είπανε. Το πρώτο σπίτι δηλαδή να κατεδαφιστεί. Φυσικά και δεν προχώρησαν οι κατεδαφίσεις όπως θα έπρεπε, με πιο γρήγορους ρυθμούς. Η απομάκρυνση των μπαζών από τα σπίτια που έχουν πέσει, όχι μόνο στο Δαμάσι και στα άλλα χωριά, στο Μεσοχώρι, στο Αμούρ και πάει λέγοντας, που πέραν των κινδύνων για ατύχημα που μπορεί να συμβεί, υπάρχει και εγκυμονούνται και κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία. Τόσους μήνες.
δεν έχουν προχωρήσει οι μελέτες. Ενώ οι αποζημιώσεις που έχουν εξαγγελθεί, δηλαδή για τις κατοικίες, για την ανοικοδόμηση κλπ, 80% κρατική χρηματοδότηση, επιδότηση και 20% άτοκο δάνειο, δεν επαρκούν. Το λένε οι ίδιοι. Και μέσω των μηχανικών και μέσω των υπολογισμών που κάνουμε, αποτέλεσμα οι πληγέντες να χρειαστεί ή να χρειάζεται να βάλουν το χέρι βαθιά στην τσέπη για το αν και πότε θα φτιάξουν τα σπίτια τους. Δεύτερο παράδειγμα, το Μεσοχώρι, που είναι στο Δήμο Ελασσόνας, που και αυτό επλήγησε 32 οικίσχοι για 90 ανθρώπους. Μόλις πριν λίγες μέρες εκδόθηκαν 5 άδειες. 5 άδειες κατεδάφισης για 39 σπίτια που έχουν χαρακτηριστεί κόκκινα, κατεδαφιστέα δηλαδή. Και όπως κατήγγειλε και μας κατήγγειλε, μας το είπε ο άνθρωπος, ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου, υπάρχουν καθυστερήσεις στην καταβολή των αποζημιώσεων. Αυτό που λέμε τα 600 ευρώ για τις συσκευές και πάει λέγοντας. Όμως δείτε, προϋπόθεση για να έχουν, να πάρουν τα 600 ευρώ τις αποζημιώσεις αυτές, αλλά και τις αποζημιώσεις για την οικοσυσκευή που υπέστη βλάβες, αντίστοιχα, εμείς συζητάμε τώρα για την ανέγερση της νέας κατοικίας, έστω και μέσω του δανεισμού αυτού το 80-20% κτλ. Είναι ποιο, να είναι πρώτη κατοικία. Ο πυρήνας της ερώτησης αφορά αυτό. Ότι πολλά από αυτά τα σπίτια είναι δεύτερη κατοικία, διότι οι ιδιοκτήτες αυτής της κατοικίας έχουν σαν πρώτη κατοικία άλλο σπίτι, το οποίο είναι στη Λάρισα ή τέλος πάντων στην Ελασσόνα, σε άλλες περιοχές ή αστικά κέντρα, αν θέλετε, κοντά στο Δαμάσιο, υπέρυξη του Δαμασίου, του Μεσοχωρίου και πάει λέγοντας των χωριών αυτών. Άρα εξ αρχής αποκλείονται αυτοί από οποιαδήποτε άλλη επιδότηση και πολύ περισσότερο από τη δυνατότητα έστω να αξιοποιήσουν και αυτά τα κονδύλια που μπορούν να διατεθούν. Εμείς αυτό θέλουμε να λυθεί. Να ενταχθούν και αυτοί που λογίζονται ως δεύτερη κατοικία τα σπίτια τους, ας το πω, να το πω έτσι για χάρη συντομίας, στις προϋποθέσεις της πρώτης κατοικίας, ώστε να μπορέσουν να βοηθηθούν για να μπορέσουν να οικοδομήσουν. Να ανοικοδομήσουν, να ξαναφτιάξουν το σπίτι τους και τη ζωή τους. Και επειδή λέτε, είπατε το ποσό το συνολικό. Στο Δήμο Ελασσόνας, παράδειγμα, συγκεκριμένα, με στοιχεία πριν από, αν δεν κάνω λάθος, 8-9 μέρες, μπορεί και 10 μέρες. Από τις 2.160 αιτήσεις που έγιναν για τα 600 ευρώ, αποκλείστηκαν εκατοντάδες. Ενώ από όσους έχουν εγκριθεί, αρκετοί ακόμα δεν το έχουν λάβει. Με βάση τα στοιχεία, πριν 10 ημερών ήταν αυτό. Λοιπόν, με βάση τα στοιχεία που μας δώσανε από εκεί από το Δήμο, μόλις το 374 που είχαν από τις 2.160 αιτήσεις, δηλαδή το 17,5%, έχει πάρει τα 600 ευρώ 6 μήνες μετά. Άρα λοιπόν τι φταίει εδώ? Ο Δήμος, Περιφέρεια, έχουν ευθύνες βεβαίως. Και η κυβέρνηση μαζί, που ασκεί υποτίθεται την εποπτεία, τον έλεγχο κτλ. Κυβέρνηση, περιφέρεια και δήμοι. Και έχουν τεράστιες ευθύνες και αυτό το ξέρουν, το βλέπουν οι κάτοικοι. Ειδικά, όχι και όλοι βέβαια, αλλά ειδικότερα αυτοί οι οποίοι βιώνουν αυτή την κατάσταση και είναι διαμένους στους οικίσκους, οι οποίοι η πρώτη λέξη που μας είπαν ήταν πέρασε τότε η φούρια, έσβησαν τα φώτα της δημοσιότητας, μας έχουν ξεχάσει για όλα αυτά που αναφέρουμε εννοώ. Και σύν τη άλλη του πάνε και τα. Να βάλω και αυτό. Σύν τη άλλη του πάνε και τα μπουγιουρτή από τη ΔΕΗ, από το Δήμο κτλ. Για να πληρώνουν. Για ρεύμα το οποίο δεν καταναλώνουν. Βέβαια, αλλά πληρώνουν το πάγιο. 70 ευρώ μου λέει ένα. Παππού 75-76 ετών. Πάνε και το πληρώνει ο κόσμο. Και γι' αυτό δεν έχει γίνει τίποτα. Και άλλα πολλά. Οι συνθήκε διαβίωση. Μπορεί εντάξει, να μπήκαν οι οικίσκοι, αλλά με συγχωρείτε, αυτό είναι ένα πρόσχερο. Μια πρόσχερη λύση εξέβρεση μια στέγη για να μπορούν οι άνθρωποι να εξυπηρετούνται στα βασικά του, στα στοιχειώδη. Αλλά έρχεται χειμώνα ήδη. Δεν πρόκειται να προχωρήσει η ανοικοδόμηση των σπιτιών του και γρήγορα η αποκατάσταση όσων έχουν χαρακτηριστεί κίτρινα, για παράδειγμα, για να μπορούν να μπουν μέσα, να οργανώσουν τη ζωή του, να συνεχίσουν τη ζωή του στην περιοχή εκεί πέρα. Εμείς λέμε ότι είναι πολιτικό το θέμα. Βεβαίως είναι πολιτικό, βαθύτατα πολιτικό. Γιατί αυτό που βιώνουν και οι κάτοικοι και άλλα και των άλλων περιοχών, με τους σεισμούς, με τις πλημμύρες, με τις πυρκαγιές που βιώσαμε τώρα το καλοκαίρι, ότι απέναντί τους έχουν ένα κράτος, μια πολιτική κυβέρνηση, αλλά και κυβερνήσεις διαχρονικά, που αντιμετωπίζουν όλα αυτά τα ζητήματα της προστασίας του λαού ως κόστος. Ως κόστος αντιμετωπίζονται. Και μπροστά σε όλα αυτά τα προβλήματα που εμφανίζονται,
χρειάζεται. Εμείς αυτό τους λέμε και απευθυνόμενοι στο λαό και στον κόσμο. Λοιπόν, να δυναμώσουν τη λαϊκή τους παρέμβαση, την οργάνωση και την αγωνιστική τους διεκδίκηση. Τόσο προς την κυβέρνηση, αλλά και στην περιφέρεια, περιφέρειες, αλλά και στους δήμους. Για μέτρα οικονομικής στήριξης, αποκατάστασης, αποζημιώσεις το 100% για τις καταστροφές χωρίς όρους και προϋποθέσεις, πλήρης αποκατάσταση των σπιτιών, των σχολείων, των υποδομών. Ξέρετε ότι 6 μήνες μετά στη Λάρισα σχολεία θα κάνουν διπλοβάρδιες. Και καλά λέμε σήμερα ανοίγει το σχολείο. Ανοίξαν τα σχολεία. Και καλώς ανοίξανε. Αλλά παιδιά πάνε στη Λάρισα. Πού στη Λάρισα? Που έπρεπε να αποκατασταθούν οι ζημιά σε κάποια σχολεία και να μπορέσουν να λειτουργήσουν κανονικά. Και πάνε σε άλλα σχολεία διπλοβάρδιες. Αλλά τότε, το Μάρτιο, τον Απρίλιο και στη Λάρισα, τι λέγανε? Άμεσα θα αποκατασταθούν οι ζημιές, όλα θα γίνουν, όλα θα. Και φτάσαμε πλέον στην έναρξη της σχολικής χρονιάς. Άρα λοιπόν. Ολοκληρώστε και έτοιμο. Άρα λοιπόν είναι αυτό που λέμε και είπαμε και την περίοδο της πυρκαγιάς. Ο λαός θα σωθεί από το λαό.